Σε απόγνωση βρίσκονται οι άνθρωποι του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, που ενώ έχουν συνεργαστεί με το κράτος και τους δημόσιους φορείς, πληρώνονται κυριολεκτικά όποτε βολέψει. Με αγωνία και αγανάκτηση, ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ καταγγέλει στην κάμερα του ένα τσάνελ ότι μόνο από τις μαθητικές μεταφορές και το πρόγραμμα Συγκοινωνία που επιχείρησε να εφαρμόσει ο Δήμος Καβάλας έχουν λαμβάνει περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας τους οδηγούς σε απόγνωση. Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνεται να παρουσιάσουμε τα προβλήματα μέσα από το ένα τσάνελ. Θεωρώ ότι η τοπική αυτή δυνατότητα των καταλληλών μας εξυπηρετεί κατά 100%, πράγμα από το οποίο και πάλι το είπα και στις αρχικές μου συνεντεύξεις, θα είμαι στη διάθεσή σας σε ό,τι θέλετε και πιστεύω να είμαι 100% εντάξει στο λόγο μου. Λοιπόν, μαθητικές μεταφορές. Δεν έχουν έρθει ακόμα χρήματα στο Ταμείο. Το ποσό που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή μαζί με το πρόγραμμα Συγκοινωνία, το οποίο είχαν μπει και οι 4 προηγούμενοι δήμοι του νομού Καβάλας, ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Παιδιά, φανταστείτε το πρόβλημα που έχει ο οργανισμός όταν λείπουν από το ταμείο του 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, η καθημερινή χρήση των αυτοκινήτων. Κινούμε στα 75 περίπου αυτοκίνητα για να καλύψουμε τις μετακινήσεις των μαθητών. Καθημερινά είμαστε στο πρατήριο για πετρέλαια. Καθημερινά έχει φθορές, ελαστικά, συντήρηση κλπ. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Έχουμε το προσωπικό, το οποίο θέλω να τονίσω, δεν το έχουμε αφήσει απλήρωτο ποτέ, ούτε με δώρα ούτε με τίποτα. Και βλέπετε ότι έχει καταντήσει η εργασία του μετόχου αντί να αμείβεται σε λειτουργήμα. Το έχω ξαναπεί, έτσι. Αυτή τη στιγμή θα το πω 1000 φορές, ας κατηγορηθώ, πολλοί μου λένε ότι λες τα ίδια και τα ίδια, θα το πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους μετόχους που βάζουν το χέρι στην τσέπη για να μεταφέρουν σήμερα τους μαθητές. Ξέρουμε τα προβλήματα της κάθε οικογένειας, καταλαβαίνουμε, πονάμε, παιδιά, είμαστε από χωριά όλοι, έχουμε παιδιά και εμείς, είμαστε οικογενειάρχες, εμείς θα συνεχίσουμε, το τονίζω, τη μετάφορά των μαθητών. Έχουμε πληροφορίες ότι την επόμενη εβδομάδα θα πέσουν χρήματα στο ταμείο. Εντάξει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό, είναι γύρω στις 300.000 ευρώ που ήρθαν τελευταία. Πιστεύω αυτή την εβδομάδα, με τη διαβεβαίωση του κυρίου Γιαννακίδη, με άριστη σχέση μέχρι τώρα συνεργασίας και με την Περιφερειακή Ενότητα, να καλύψουμε ένα μικρό ποσό λειτουργικών εξόδων. Αυτό το τονίζω, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε ένα τηλέφωνο σωτηρίας, πώς να σας το πω, παιδιά, έτσι με λίγα λόγια, μήπως έρθουν και καλύψουμε κάποια λειτουργικά έξοδα. Αυτά έχω να σας πω και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους. Ειλικρινά σας το λέω, παιδιά, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί φανταστείτε ότι έχουν όλοι οι οικογένειες, έχουμε γραμμάτια, έχουμε αγοράσει σπίτια, έχουμε το 80% των αυτοκινήτων είναι καινούρια. Δεν θα πω ζελατίνα, γι' αυτό κατηγορήθηκα, θα πω αντιπροσωπείας, έτσι. Φανταστείτε, ο στόλος είναι άριστος, με ό,τι τελευταία τεχνολογία υπάρχει, με ασφάλεια, με το 100% όχι μόνο Ευρώπης, σε όλο τον κόσμο.